Η μέρα ξεκίνησε πολύ καλά. Με τόλμη γοητεία και το Γιάννη Βαρουφάκη να δίνει την 137η συνέντευξή του αυτό το μήνα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα ένα asset, ένα πρόσωπο που δεν περνά απαρατήρητο. Μαζί μας είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Κύριε Βαρουφάκη, χωρίς χρονοτριβή θα περάσω στην πρώτη ερώτηση. Στο βιβλίο σας. Καταρχήν πιο απ' όλα, γιατί έχω βγάλει πιο πολλά βιβλία από την Χρυσίδα Δημουλίδου φέτος. Στο τελευταίο φυσικά. Mm-hmm. Περιγράφετε πολύ γλαφυρά όσα έγιναν στην κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη? Βεβαίως. Ήταν Παρασκευή, θυμάμαι. Έξω ηλιοσάκι, the sun was burnt. Φόραγα ένα πράσινο λαχούρι και ένα ζευγάρι σωμών σταγιονάρες, ξέρετε αυτό με τη διχάλα, για να αναδεικνύεται το πετσάκι στο κοντό μου δάχτυλο. Ξαφνικά από ό,τι θυμάμαι έρχεται ένας μαυροντημένος τύπος με μαλλί ράστα, με πιάνει από το πέτο και μου λέει how much. Ήταν θαυμαστή σας? Όχι, όχι, με πέρασε για πορτορικανό dealer και έρθε να μου ζητήσει τη δόση του. Και μετά από αυτό? Μετά ανοίγω ξαφνικά την πόρτα, μπαίνω στο Eurogroup και προσκέφτω τη σκηνή, όπως το λέω. Όπως είναι όλοι μαζεμένοι, χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω του Ντάισεμπλουμ, γερούν ως εδώ, μ***α. Όλα μπορώ να σας συγχωρήσω εκτός από αυτό. Γιατί του το είπατε αυτό? Γιατί έλειπε, δεν είχε έρθει ακόμα. Και μετά, τι συνέβη, πείτε Θα σας πω, αλλά μισό λεπτό να αλλάξω πουκάμισο, γιατί αυτό το φοράει ήδη ένα τέτοιο και βγήκε από τη μόδα. Παρακαλώ το set boy μου και το phone boy να αλλάξουν. Μισό λεπτό. Κύριε Βαρουφάκη, μάλιστα. Είμαστε στην κρίσιμη στιγμή. Mm-hmm. Είστε στο Eurogroup με τους υπουργούς οικονομικών όλης της Ευρώπης. Mm-hmm. Τι τους λέτε τότε? Τους λέω αποφυστικά. Θέλετε να λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας? Ναι, μου απαντάνε όλοι με μια φωνή. Και εσείς τι τους είπατε μετά? Ωραία, τους είπα καθίστε, λύστε το, να πάνε τις πίσω ένα μεζέ, γιατί με έχει πιάσει 3:30 και μόλις γυρίσω μου το ανακοινώνω και εμένα. Και πήγατε για φαγητό, όντως? Όχι. Δεν πήγα φίλο, γιατί στο μεταξύ με καλεί στο τηλέφωνο η Δανάη και μου λέει ότι πρέπει να πάω. Έγινε, γιατί έχουμε φωτογράφηση για τη Σούπερ Κατερίνα. Είναι η κρίσιμη στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Το σχέδιο, ποιο ήταν ακριβώς? Το σχέδιο ήταν να με βγάζει κυρίως σαν φάση, γιατί το προφίλ μου με αδικεί. Άμα δείτε στη Μανίνα, θα νομίζετε ότι είμαι ίδιος ο Λεωνίδας Βόκολος. Κύριε Βαρουφάκη, δεν λέω για τη φωτογράφηση. Το σχέδιό σας για τη διαπραγμάτευση, πώς ήταν? Ήταν φοβερό, ήταν terrible, ήταν amazing. Αν σας το λέω και αν το βλέπετε. Μιλάμε κουκλί. Θα το φτύνετε να μην το βασκάνετε. 1.234 σελίδες, 500 παραπομπές, 152 κιλά. Μιλάμε για μία σχεδιάρα. Τους το δείξατε? Δυστυχώς όχι. Γιατί? Δεν το πιστέψετε. Πάνω που είμαι έτοιμος να τους το δείξω, να πάθουν την πλάκα τους, μπαίνει μέσα ένας μονόκερος, το βλέπει, μου το παίρνει μέσα από τα χέρια και αρχίζει να σπιτάει σαν γριά που μπανίζει άδεια καρέκλα στο μετρό. Μην μου το λέτε αυτό. Mm-hmm. Και εσείς τι κάνατε τότε? What a pity mind. Η απάντηση στο νέο μου βιβλίο με τίτλο «Γιάννης χωρίς κανέναν». Και ενώ ο Βαρουφάκης ετοιμαζόταν για το νέο του βιβλίο, ο Γιώργος Γιάγκας έδινε στη δημοσιότητα την απαγορευμένη εκπομπή με τη Χριστίνα Κολέτσα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε.